Οι τρεις σωματοφύλακες. Μιλέδη δολοφονεί το Δούκα του Μπάκινγχαμ. Κωνσταντς πληγώθηκε βαριά στο ατύχημα και παραμένει αναίσθητη. Ο Νταρτανιάν ορκίστηκε εκδίκηση και ξεφεύγοντας από τη νέα παγίδα της Μιλέδης, καταφέρνει να τη συλλάβει με τη βοήθεια των σωματοφυλάκων και να την κατηγορήσει για φόνο. Τι θέλετε? Κύριε, μόλις συλλάβαμε τη Μιλέδη. Για τι πράγμα κατηγορείτε? Προσπάθησε να σκοτώσει τον Νταρτανιάν. Ήμασταν μάρτυρες. Αν την ανακρίνετε, θα ομολογήσει και τα άλλα εγκλήματα, όπως το ότι απήγαγε την Κωνσταντς και προσπάθησε να τη σκοτώσει. Θα πρέπει να τιμωρηθεί όχι μόνο γιατί προσπάθησε να σκοτώσει ένα σωματοφύλακα, αλλά και την προστατευμένη της βασίλισσάς μας. Καταλαβαίνω. Τώρα δεν μπορεί να ξεφύγει με τόσους μάρτυρες. Ποτέ σας δεν πρόκειται να με πιάσετε. Τι εννοείς? Ότι εγώ δεν έχω κάνει το παραμικρό έγκλημα. Μα καταλαβαίνεις τι μου λες? Ρίξτε μια ματιά. Τι είναι? Μια εξουσιοδότηση από τον καρδινάλιο Ρισελιέ. Ο κάτοχος του εγγράφου ενεργεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαταγές για λογαριασμό της Γαλλίας. Καρδινάλιος Ρισελιέ. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Όπως καταλάβατε, διοικητά, δουλεύω για λογαριασμό της Γαλλίας, κάτω από την εποπτεία του Ρισελιέ. Δηλαδή, προσπάθησες να σκοτώσεις την Κωνσταντς και εμένα για το καλό της Γαλλίας? Δεν θυμάμαι να έχω κάνει κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα κι αν το έκανα, όσο έχω αυτό το χαρτί, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Έτσι λες? Είναι ελεύθερη. Εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω άλλο. Βλέπω πως κατανοήσατε απόλυτα την κατάσταση. Τώρα λυπάμαι, αλλά θα σας αφήσω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποτε. Ντάρτανιάν. Πιάσε τη! Δεν πρέπει να φύγει! Δεν μπορώ. Αυτό το χαρτί που της έδωσε ο Ρισελιέ, εσείς μπορείτε να ζητήσετε από το βασιλιά να της το πάρει πίσω. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θέλετε να πείτε ότι ο Ρισελιέ είναι πιο πάνω από το βασιλιά? Όχι βέβαια. Τότε γιατί? Φτάνει! Δεν θέλω να ακούσω τίποτα περισσότερο. Κατάλαβες? Περίμενε! Περίμενε, Νταρτανιάν! Περίμενε! Ήρεμα! Σταμάτα πια, Νταρτανιάν!
Αν σκοτώσει το Ρέση τη Μιλέδη, τότε ο διοικητής Τρεβίλ θα πρέπει να απολογηθεί. Αφού ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι η Μιλέδη τα έκανε όλα, γιατί δεν τη δικάζουμε? Εντάξει, Πόρφο, άφησέ τον. Σκοτώνει λοιπόν στο όνομα της Γαλλίας? Όχι φυσικά, αλλά ξέρεις καλά πως ο Ρισελιέ είναι ο πιο ισχυρός άντρας της χώρας. Δυστυχώς είναι πιο ισχυρός και από το βασιλιά. Αυτός που πρέπει να φύγει γρήγορα από τη μέση είναι ο Ρισελιέ. Σωστά. Να είσαι σίγουρος πως κάποτε η Μιλέδη θα παρακαλάει να μην πέσει στα χέρια μας. Τι άλλο θα κάνει μέχρι τότε? Ε, για πείτε μου. Δεν ξέρω. Πείτε μου την αλήθεια, γιατρέ. Είναι πολύ αδύνατος ο σφυρμός της. Δηλαδή? Αν δεν συνέλθει και δεν αρχίσει να τρώει, νομίζω πως δεν θα καταφέρει να ζήσει. Τι πρέπει να γίνει για να συνέλθει? Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να προσεύχεστε. Λυπάμαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κωνστάνς. Α, εσύ είσαι. Τι έγινε με τη Μιλέδη? Αχ, λοιπόν θα την εκτελέσουν. Κάθε άλλο. Τι πράγμα? Την άφησαν ελεύθερη. Μα πώς είναι δυνατόν μετά από όλα αυτά? Αυτό λέω και εγώ. Πες μου, πώς είναι η Κωνστάνς? Ο γιατρός λέει ότι δεν θα ζήσει, αν δεν συνέλθει. Ε, αδύνατον. Πολύ καλά. Ε, πού πας τώρα εσύ? Δερτανιάν. Δερτανιάν. Ώστε λοιπόν, θες να πας για λίγο στην Αγγλία? Ναι. Γιατί αν πεθάνει η Κωνστάνς, ο Νταρτανιάν θα θελήσει να με εκδικηθεί γι' αυτό. Δηλαδή, ακόμα και η Μιλέδη φοβάται? Όχι, δεν φοβάμαι. Απλώς σκέφτηκα να τελειώσω μια απλή δουλειά που έχω αφήσει στη μέση. Το Μπάκινγχαμ εννοείς? Αυτός και ο Νταρτανιάν μου δημιούργησαν τόσα προβλήματα στο ταξίδι μου, ώστε δεν κατάφερα να τελειώσω την αποστολή μου. Και αυτό δεν θα τους το συγχωρήσω ποτέ. Τελικά είσαι τόσο σατανική γυναίκα, Μιλέδη. Τότε να προσέχεις, Ρισελιέ, μην τυχόν και με κάνεις εχθρό σου. Γιατί με απειλείς? Τι βέβαια, εξοχότατε. Θα έπρεπε να το είχατε καταλάβει πως δεν σας υπηρετώ μόνο για τα λεφτά. Εξοχότατη. Ακούω. Έχει έρθει ένα σωματοφύλακα ονόματι Νταρτανιάν και επιμένει να σας συναντήσει αμέσως. Ε. Μάλλον θα ήρθε εδώ για να διαμαρτυρηθεί, γιατί δεν εννοεί να το φωνέψει ότι μ' άφησαν ελεύθερη. Ας έρθει. Όπως διατάξετε. Εγώ θα είναι καλύτερα να πηγαίνω. Εντάξει, αλλά για να μην συναντήσει τον Νταρτανιάν, φύγε από την πίσω πόρτα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αμέσως μόλις επιστρέψω από την Αγγλία. Νταρτανιάν, καιρό έχω να σε δω. Εξοχότατε, λυπάμαι πολύ που σας ενοχλώ, αλλά θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Τι πράγμα? Σαν καρδινάλιος, θα μπορούσατε να συγχωρέσετε οποιοδήποτε έγκλημα και αν έκανε η Μιλέδη. Φυσικά και όχι. Τότε να της πάρετε πίσω αυτό το έγγραφο που της δώσατε. Και για ποιο λόγο? Πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι για το καλό της Γαλλίας η Μιλέδη επιχείρησε να σκοτώσει την αγαπημένη μου Κωνστάνς, η οποία κινδυνεύει να πεθάνει από στιγμή σε στιγμή? Λυπάμαι που τα ακούω. Άρα θα πάρετε πίσω το έγγραφο που της δώσατε. Δυστυχώς άργησες. Ε? Η Μιλέδη έχει φύγει από τη Γαλλία. Αδύνατον. Επειδή σε φοβάται, έφυγε για την Αγγλία. Στην Αγγλία?
Στο κάτω-κάτω η Μιλέδη είναι Αγγλίδα. Θα πρέπει να ζητήσεις από το βασιλιά της Αγγλίας να την τιμωρήσει. Αγία μητέρα, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησε να ζήσει η Κωνστάνσα. Θα έδινα ακόμα και τη ζωή μου για να ζήσει εκείνη. Πήγα στην εκκλησία και προσευχήθηκα στην Παναγία για τη ζωή της Κωνστάνς. Ζαν, πώς είναι? Τα ίδια. Κωνστάνς. Υπάρχει καμία βελτίωση στην κατάσταση της Κωνστάνς? Όχι. Πόσο καιρό είναι έτσι? 5 μέρες. Δεν θα ζήσει για πολύ. Πώς θα... Δαρτανιάν. Ναι. Σε ζητάει ο διοικητής. Πάω αμέσως. Διοικητά. Δαρτανιάν, πρέπει να έρθεις μαζί μου στο Λούβρο. Γιατί? Τι συνέβη, διοικητά? Η βασίλισσα μου ζήτησε να σε πάω αμέσως στο παλάτι, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μεγαλειοτάτη, μήπως σας συνέβη τίποτα κακό? Δείχνετε αναστατωμένη. Φοβάμαι τόσο πολύ να σας πω τα νέα εδώ. Δαρτανιάν, υπάρχει κάποιος που θέλω να συναντήσεις για να μάθεις από αυτόν τα νέα. Ποιος είναι? Μα εσείς δεν είστε ο Σερ Πάτρικ που υπηρετείτε τον Δούκα του Μπάκινγχαμ? Ναι, πέρασε αρκετός καιρός από τότε, Δαρτανιάν. Μήπως η παρουσία σας εδώ σημαίνει ότι συνέβη κάτι στο Δούκα του Μπάκινγχαμ? Σωστά καταλάβατε. Ο Δούκας του Μπάκινγχαμ δυστυχώς δεν ζει πια. Δεν είναι δυνατόν. Μια γυναίκα που είπε ότι ήταν αγγελιαφόρος της Βασίλισσας Άννας τον μαχαίρωσε. Αυτό εδώ είναι το μαχαίρι με το οποίο τον σκότωσαν. Η Μιλέδη το έκανε. Αυτό είναι το μαχαίρι της. Πάλι αυτή η καταραμένη γυναίκα. Τι απέγινε η Μιλέδη? Πού είναι? Κατάφερε να ξεφύγει και μάλλον θα γύρισε πίσω στη Γαλλία. Μα Θεέ μου, εγώ φταίω, γιατί όταν έμαθα πως η Μιλέδη πηγαίνει στην Αγγλία, έπρεπε να σκεφτώ να ειδοποιήσω αμέσως τον Δούκα του Μπάκινγχαμ ώστε να προσέχει.
Ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας έδωσε στο Σερ Πάτρικ μια διαταγή σχετικά με το δυστύχημα του Δούκα του Μπάκινγχαμ. Ο βασιλιάς Κάρολος! Διαταγή! Ναι, ο μεγαλειότατος τίμωσε πάρα πολύ και διέταξε να συλλάβουν και να εκτελέσουν αμέσως αυτή τη γυναίκα. Δαρτανιάν, ξέρω καλά ότι γνωρίζεις και μισείς αυτή τη σατανική γυναίκα. Ναι. Σε παρακαλώ να βοηθήσεις τον Σερ Πάτρικ να τη βρει και να την τιμωρήσει. Μεγαλειοτάτη, δεν χρειαζόταν να με παρακαλέσετε γιατί θα κάνω τα πάντα για να εκδικηθώ το φόνο του Δούκα. Διοικητά Τρεβίλ, μήπως σας ενοχλεί που ζητάω τη βοήθεια του Δαρτανιάν. Όχι, θα του δώσω και τους τρεις σωματοφύλακες για να τον βοηθήσουν. Σας είμαι ευγνώμων για τη βοήθειά σας, κύριε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Την ψάχνω. Μήπως την έχεις δει? Γνωρίζετε αυτή τη γυναίκα? Μήπως την έχει δει ποτέ κανείς σας? Με συγχωρείτε, μήπως είδατε ποτέ αυτή τη γυναίκα? Την έχεις δει πουθενά? Κοπή, μόλις δεις τη Μιλέδη φώναξε. Μπορείς να είναι αυτή? Ναι, αλλά γιατί έφυγε, μου λες? Δες το πηδικάκι. Είναι της Μιλέδης. Εγώ θα πάω να ειδοποιήσω τον Δαρτανιάν. Εσύ μείνε εδώ και πρόσεχε. Χωρίς το Δούκα του Μπάκινγχαμ, η Αγγλία δεν μπορεί πια να επιτεθεί εναντίον της Γαλλίας. Η Γαλλία σας πια είναι ασφαλής. Αν είστε ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες μου, τότε στείλτε την αμοιβή μου με τον Πέθε. Επειδή με ψάχνει ο Νταρτανιάν, θα αργήσω να εμφανιστώ στην κατοικία σας. Η Μιλέδη φαίνεται τελικά ότι φοβάται πολύ τον Νταρτανιάν. Πολύ καλά. Πήγαινε να της δώσεις αυτό. Νομίζω πως έφτασε ο καιρός να τελειώνω πια μαζί της. Ροσνάντε, βασίζομαι στην όσφρησή σου για να βρεις τον κοπή. Μπράβο, Ροσνάντε. Α, δες εδώ ένα πτερό του κοπή. Ωραία, από εκεί λοιπόν, πάμε. Πολύ μακριά ήρθαν. Είσαι σίγουρος ότι πάμε καλά?
είναι ζωντανός. Ποπί, ποπί. Συνήθε, είσαι καλά, ναι, είσαι καλά. Ζαν, πήγαινε με το Ροσνάντε να φέρεις και τους άλλους εδώ. Εσύ τι θα κάνεις? Θα ρίξω μια ματιά τριγύρω, μήπως καταφέρω να βρω το μέρος που κρύβεται η Μιλέδη. Εντάξει, να προσέχεις. Καλά, εσύ να τους φέρεις όλους εδώ. Φύγε, Ροσνάντε. Υπάρχει ένα μοναστήρι εδώ πέρα. Επιτέλους τη βρήκα. Ποτέ δεν θα κουραστώ να μετράω τα χρυσά νομίσματα. Αυτή τη φορά δεν θα σ' αφήσω να ξεφύγεις. Αυτό θα έπρεπε να το πω εγώ. Μην προσπαθήσεις τίποτα. Ώρα να παραδοθείς, Μιλέδη. Τελείωσε. Παραδώσου. Εσύ θα πρέπει να παραδοθείς, αν δεν έχεις σκοπό να πεθάνεις. Όπως βλέπεις, με την παραμικρή φλόγα μπορώ να τυνάξω όλο το δωμάτιο στον αέρα. Μα αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνεις και εσύ μαζί με μένα. Εδώ και καιρό πια οι μέρες μου είναι μετρημένες. Δεν χάνω τίποτα. Μιλέδη! Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς «Οι τρεις σωματοφύλακες», μια διασκευή από το ομώνυμο έργο του Αλέξανδρου Δουμά. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Κατερίνα Γκίγκης, Βασίλης Καΐλας, Γιάννης Καλατζόπουλος, Σταύρος Μαυρίδης, Γιώργος Ντέης, Χρυσούλα Παπαδοπούλου. Μετάφραση Μαριγό Καλπάκη. Ρύθμιση ήχου, μιξάζ, Αριστίδης Τσιρίκος. Προσαρμογή κειμένων, σκηνοθετική επιμέλεια, Νίκος Πόγκας. Η μεταγλώττιση έγινε στο στούντιο 87.